Την ώρα που το δάσος της Δαδιάς καίγεται για ακόμα μια χρονιά, πληθαίνουν τα ερωτήματα για τα μέτρα πρόληψης στην περιοχή. Υπήρχαν αρκετές αντιπυρικές ζώνες στο πευκόφυτο κόσμημα του Εύρου. Ελέγχονταν τα περάσματα μεταναστών που οι αρχές γνωρίζουν στην περιοχή. Σκεφτείτε ότι αν δεν είχαμε όλα αυτά τα οργανωμένα σχέδια εκένωσης, τι θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά μια πραγματικότητα τη ζούμε σε πάρα πολλές άλλες χώρες, με πάρα πολύ οδυνηρές συνέπειες. Αυτή τη στιγμή δίνουμε μάχη. Δίνουμε μάχη κυρίως για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Οι αρχές πάντως εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο ενός οργανωμένου σχεδίου εμπρισμών από παράτυπους μετανάστες, με κλιμάκια του στρατού να περιπολούν τόσο στα ελληνοβουλγαρικά, όσο και στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από τη στιγμή που ένας παράτυπος μετανάστης εισέλθει σε αυτό το συμπαγές δάσος της Δαδιάς, η πορεία που θα ακολουθήσει μέχρι την Αλεξανδρούπολη είναι συγκεκριμένη. Στα μέρη λοιπόν, στα σημεία που εκδηλώθηκαν οι συμπαγές, είναι ουσιαστικά κάποια περάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Δεν είναι τυχαίο να έχεις την ίδια ώρα τρία διαφορετικά μέτωπα σε ένα νομό και η στιγμή που εμφανίζονται σε τρία εντελώς διαφορετικά σημεία στην ευθεία, πάνω στα περάσματα των παρανόμων μεταναστών, να έχεις απειλή οικισμών. Υπάρχουν καταγγελίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει πρώτα να διερευνηθούν για να μιλήσουμε με ευθύνη. Φωτιά έχει ξεσπάσει ωστόσο και στο πολιτικό σκηνικό, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατηγορούν την κυβέρνηση για παντελή έλλειψη σχεδίου πρόληψης. Για τέταρτη μέρα η χώρα βιώνει μια πύρινη κόλαση με απώλειες συνανθρώπων μας και μια ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, αντί να απολογηθεί για την ανικανότητα του δίθεν επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις πυρκαγιές, επέλεξε να επιτεθεί στην αντιπολίτευση. Επικρατεί ένα γενικό έλλειμμα ασφάλειας των πολιτών σε πολλαπλά επίπεδα. Η κυβέρνηση αποδεικνύει καθημερινά την επιτελική της ανεπάρκεια και τη διαχειριστική αναποτελεσματικότητά της. Στα μεγάλα πύρινα μέτωπα αποκαλύπτεται για άλλη μία φορά η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία επιμένει να παρουσιάζει ως αντιπυρικό σχεδιασμό την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη. Η παραδοχή επιχειρησιακών παραγόντων ότι τα περάσματα παράνομων μεταναστών στη Δαδιά είναι γνωστά τεκμηριώνουν ότι ηθικός αυτούργος της τραγωδίας είναι η ανίκανη να φυλάξει τα σύνορα κυβέρνηση.